εικόνες βιβλικής καταστροφής στα Χανιά, καιρικά φαινόμενα που παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους, σκηνικό εκτός ελέγχου. Η ιστορική γέφυρα του Αλικιανού καταραίει στις 3 το μεσημέρι. Παρά τις παρεμβάσεις που έγιναν στο βάθρο της και στην κήτη του Κερίτη, δεν άντεξε την ορμή του ποταμού. Το μνημείο της περιοχής, το οποίο δεν θα ξαναφτιαχτεί, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Αυτό. Με λυπεί πάρα πολύ. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Καταρχήν ήρθε κάποιος από τη γέφυρα και λέει: παιδιά, η γέφυρα έχει πάρει κλίση. Έχει καθίσει. Ξαφνικά βλέπουμε και πέφτανε πέτρες κάτω από την καμάρα. Στο νερό. Πέφτανε και εκεί που πέφτανε, ξαφνικά βλέπουμε τάκ, μία και γυρνάει το πόδι. Και πέφτει. Δυστυχώς, παιδιά, εδώ πέρα, τώρα και 30-40 χρόνια, φωνάζουμε στις αρχές, φωνάζουμε στους κάθε αρμόδιους: παιδιά, η γέφυρα θα πέσει. Με την κατάρρευση της γέφυρας αποκόπτεται τη συγκοινωνιακή σύνδεση δεκάδων χωριών του Δήμου Πλατανιά και της περιοχής του Σελήνου με τα Χανιά, ενώ και η εναλλακτική οδός διασύνδεσης έχει υποστεί ζημιές. Δεν ξέρω αν ήταν η χειρότερη στιγμή στη ζωή μου. Όμως επειδή έτυχε και πραγματικά είχαμε δώσει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, τι άλλο να κάνουμε, δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Να καταρρεύσει κινδυνεύει και η γέφυρα του Πλατανιά, η οποία έχει υποστεί καθίζηση και νωρίς το απόγευμα απαγορεύτηκε μάλιστα η διέλευση οχημάτων. Το πρωί οδηγός αγροτικού οχήματος εγκλωβίστηκε στην Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου στο ύψος της γέφυρας του Βαμβακόπουλου. Γενικά έχουμε πει στον κόσμο να προσέχει, δεν μπαίνουμε σε σημεία που έχει νερό και το αμάξι θα μπορέσει να σβήσει. Νωρίς το μεσημέρι δέντρο του Δημοτικού Κήπου Χανίων έσπασε καταπλακώνοντας 3 αυτοκίνητα. Το παρκάρισα εδώ και μετά όταν γύρισα ήταν το δέντρο πάνω της. Έχω πέσει. Πίσω έχει τελειώσει το μάξι τώρα. Και ασφάλεια δεν μου δίνει τίποτα, λέει, γιατί είναι φυσικά φαινόμενα και αυτά τα πράγματα. Από χθες το μεσημέρι, οπότε και οι βροχοπτώσεις εντάθηκαν, η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις. Πρωτομέλημα, η διάσωση ανθρώπων που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Πρωτόγνωρο στα Χανιά, ίσως τα τελευταία 50-60 χρόνια να μην έχει ξανασυμβεί ένα τέτοιο φαινόμενο συσσωρευμένο για τόση μεγάλη διάρκεια. Το ένα κύμα κακοκαιρίας μετά το άλλο. Με αποτέλεσμα οι υποδομές του νομού να έχουν υποχωρήσει σχεδόν όλες,